Σταματέλο. Μια μέρα πριν από τον επαναληπτικό του Ολυμπιακού με την Τζουκαρίτση και μοιάζει τυπική διαδικασία το παιχνίδι αυτό, μετά την εικόνα κυρίως και όχι τόσο το σκορ, και το σκορ, αλλά κυρίως και την εικόνα των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως είναι πολύ ενεργός στα μεταγραφικά, οπότε λοιπόν πάμε να τα δούμε και τα δύο. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε. Γεια σου, Νίκο. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Συμφωνώ στον πρόλογο σου ότι και το 3-1 και η εικόνα κυρίως του πρώτου μηχρόνου δίνει τεράστιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είναι Αύγουστος, εντάξει, ας είμαστε και λίγο συγκρατημένοι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μιλάγαμε σε βάση διαφορετική που δεν θα άρεσε στους προπονητές, γιατί πάντα ο προπονητής θα σου λέει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα, ότι έχουμε ακόμα 90 λεπτά μπροστά μας. Όλα αυτά που ακούμε συνεχώς από τους προπονητές, κάποιες φορές ισχύουν, κάποιες φορές τα λένε για να κρατήσουν συγκεντρωμένους τους παίκτες τους, αλλά Αύγουστος είναι, έβαλαν τον γκολ στο τέλος οι Σέρβοι, αύξησαν λίγο τις ελπίδες τους, πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι θετικό. Στο χέρι του Ολυμπιακού είναι να τους κόψει αυτό το πιστεύω από νωρίς, 12 η ώρα που τα η ομάδα για την Σερβία. Και επί σερβικού εδάφους θα γίνει η τελευταία προπόνηση για την αυριανή αναμέτρηση, οπότε να δούμε τι θα έχει στο μυαλό του ο Μαρτίνεθ για την ρεπάνση με την Τουκαρίνσκη. Και ο Ολυμπιακός θέλει να επιβεβαιώσει αυτό που έχτισε την προηγούμενη Πέμπτη στο Καραϊσκάκης, το τίτλο του φαβορή και την επιστροφή του στους ομίλους του Europa League. Νομίζω όλοι οι έτοιμοι πόλεμοι είναι αυτοί που είναι και στη λίστα, φυσικά έχουν και έχουν δικαίωμα συμμετοχής, είναι στη διάθεση του Μαρτίνεθ. Οπότε θα πάει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα προσθέσει στην ενδεκάδα του μάτς με την Τζουκαρίτσκη από όσα είδε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, και αν θα τον επηρεάσει καθόλου το Μαρτίνεθ αυτό το παιχνίδι, έτσι. Εντάξει. Παιχνίδι με παιχνίδι, όλο και κάτι βάζει ο Ισπανός στην ομάδα. Το θέμα είναι και τι άλλο θα μπει γενικότερα στην ομάδα. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, γιατί οι μεταγραφές νομίζω είναι σε πρώτο πλάνο. Παρά το γεγονός ότι έχει μάτσο από ο Ολυμπιακός σε λίγες ώρες ουσιαστικά. Είναι ποιος ασχολείται με τι, κατάλαβες. Δηλαδή ο οπαδός που βλέπει το 3-1, το πρώτο αγώνα και την εικόνα όπως είπες, σου λέει τις μεταγραφές θέλω τώρα. Ναι. Τις μεταγραφές ασχολείται. Μα εύκολα, μα δύσκολα πιστεύουν οι περισσότεροι ότι ο Ολυμπιακός θα την πάρει την πρόκριση. Και στρέφουν το βλέμμα τους στις μεταγραφές. Έχουμε επιθετικό και εξτρέμ. Αυτά τα δύο που καίνε. Με τον επιθετικό να ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και με τον Γιόβιτς να μην έχει απόρριψη το ενδεχόμενο του Ολυμπιακού. Δεν λέω ότι είναι πρώτη του επιλογή ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει απόρριψη το ενδεχόμενο να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Επειδή έχει 30 ο μήνας, μέχρι αύριο υπομονή. Καλά, επειδή είναι ελεύθερος ο Γιόβιτς, μπορεί να είναι και μία του μήνα και δύο του μήνα. Έτσι, μέχρι τρεις. Δεν είναι ελεύθερος. Δεν είναι ελεύθερος ο Γιόβιτς. Όχι, όχι, όχι. Απλά είναι χαμηλές οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα. Αχα. Το δικό το συμβόλαιο είναι πιο αυξημένο, είναι πιο υψηλό από ό,τι οι απαιτήσεις της Φιωρεντίνα. Οπότε πρέπει να τελειώνουμε. Σήμερα, αύριο πρέπει να τελειώνουμε. Ναι. Ναι, δεν τον δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα. Mm-hmm. Δηλαδή με τον τρόπο της δείχνει ότι δεν θέλει να τον κρατήσει. Έχει μάνατζερ έναν εκ των κορυφαίων, έχει τον Ραμαντάνη, οπότε ευελπιστεί και ο ίδιος ότι θα βρει κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά πάντα υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Να δούμε τι θα προκύψει. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ναι. Το άλλο κομμάτι είναι επίσης από Ιταλία. Έχει να κάνει με το εξτρέμ. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εκεί στρέφει με το Σολμπάκεν. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι αν ισχύουν αυτά που γράφουν οι Ιταλοί, γιατί από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν καν ότι ασχολούνται με το Σολμπάκεν. Είναι η τακτική που ακολουθούν φέτος το καλοκαίρι με τον Κορδόν, και ό,τι ισχύει στο τέλος απλά ενημερώνουν ότι ο Τάνε ποδοσφαιριστής έρχεται στις 6 το απόγευμα στο Ελευθέρωτο Βενιζέλος. Αν ισχύουν αυτά που γράφουν λοιπόν οι Ιταλοί για το Σολμπάκεν, ότι αρχικά απορρίπτουν οποιαδήποτε συζήτηση για δανεισμό και ζητούν 6 εκατομμύρια ενώ ο Ολυμπιακός προσφέρει 5, η λογική λέει ότι δεν χαλάει αυτή η μεταγραφή. Σωστό. Δεν έχω κάνει ποτέ διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο,
και να διαχειρίζομαι εκατομμύρια, αλλά αυτό λέει λογική και με βάση όσα έχουμε δει τόσα χρόνια στον χώρο, με διαπραγματεύσεις για τέτοιου είδους μεταγραφές. Και μάλιστα συμπληρώνουν οι Ιταλοί ότι και ο Σολμπάκεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Επίσης, σήμερα τελειώνει. Να μην σου πω σήμερα, γιατί ξέρεις, τελευταία μέρα... Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο... Θα πάμε σε Plan B. Κοιτάξει και άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Που επίσης κοιτάει και άλλες περιπτώσεις εξτρέμα και επιθετικό, αλλά αυτά τα δύο ονόματα είναι που παίζουν δυνατά. Νομίζω ότι θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένος ο Μαρτίν, θα έρχονταν συγκεκριμένοι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Πιερότη. Έχουν αυξήσει ξαφνικά τις απαιτήσεις στην Αργεντινή και στον Ολυμπιακό πάγωσαν τις κινήσεις. Okay. Ενώ έδειχνε ότι θα είναι παίκτης που θα φορέσει τα ερυθρόλεπτα, ξαφνικά άφησαν τις απαιτήσεις τους και στον τον Ολυμπιακό. Okay, να είστε καλά, πάω παρακάτω. Μάλιστα. Για τον Αμούζο δεν έχει αλλάξει κάτι γιατί οι Βέλγοι δίνουν πολλά χρήματα. Ακουόκου. Πρόσεξε. Για τον Ακουόκου λέγαμε για το μέσο από την Μπέτις. Αν δεν φύγει μέσος, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν αλλάζει αυτό με τον Μπουχαλάκη, έτσι, που έφυγε. Ο Μπουχαλάκης ήταν εκτός πλάνων. Είναι εκτός πλάνων. Okay. Ναι, είναι, δηλαδή, αν φύγει ο Καμαρά, να το συζητήσουμε. Okay. Αλλά για να φύγει και ο Καμαρά, καταλαβαίνεις ότι 30-31 πρέπει να έρθει πρόταση που κανένας δεν θα μπορεί να απαντήσει αρνητικά. Όχι να έρθει πρόταση, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δεν θα τον δώσει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, οπότε είμαστε σε γρήγορση, φίλε, περιμένουμε πράγματα, έτσι. Λογικό. Και σήμερα και αύριο, και παραπέρα δηλαδή, αλλά σήμερα και αύριο για τις μεταγραφές για τα ονόματα που ακούγονται. Γιατί είναι μεταγραφές. Και μετά μέχρι τις 4 του μήνα, αν προκύψει κάποιος ελεύθερος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλή σου μέρα. Το χάσαμε το δελτίο. Όχι. Θα το προλάβουμε. Πάμε.